Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γκούβερη εδώ. Τώρα, πώς τον καλωσορίζουμε όμως, ως ειδικό παιδαγωγό ή ως συγγραφέα? Εγώ θα πω και, με τις δύο ιδιότητες. Ο κύριος Παναγιώτης Γκούβερης, λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα καλώς πολύ. Καλώς ήρθατε. Δείξτε το εξώφυλλο για να καταλάβουμε και γιατί θα συζητήσουμε, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Επομένως, πρέπει να το πάρουμε εντελώς από την αρχή τον τίτλο σας. Λοιπόν, με μεγάλα γράμματα στο εξώφυλλο, όπως βλέπετε, γράφει Μινχάουζεν δι' αντιπροσώπη. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και αυτό το οποίο εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι με παρουσιάσατε ως ειδικό παιδαγωγό ή ως έναν λογοτέχνη, ως συγγραφέα. Μα ποιος θα έγραφε για ένα ιατρικό σύνδρομο το οποίο πλέον είναι και η σκληρότερη μορφή παιδικής κακοποίησης? Σίγουρα μέχρι στιγμής δεν έχουν γράψει οι γιατροί, δεν έχει γράψει ο ιατρικός κόσμος. Αυτό θα σας έλεγα, ότι ο γιατρός θα ήταν ο πιο ειδικός να παρουσιάσει ένα τέτοιο θέμα, αλλά γιατί όχι άραγε? Ναι. Εδώ πέρα διαπιστώνουμε ότι τόσα χρόνια στην ελληνική βιβλιογραφία, ήδη από το 1977 είναι γνωστό το σύνδρομο, πρόκειται για το σκληρότερο σύνδρομο παιδικής κακοποίησης. Εξηγήστε μας τι είναι. Όπου ένας γονιός με δόλο επιχειρεί να βομβαρδίσει το παιδί του υγειονομικά, να πετύχει περιττές φαρμακοδοσίες, περιττές ολικές αναισθησίες, περιττές νοσηλίες, ώστε τελικά αυτό το παιδί να μπει σε ένα πλαίσιο καταχρηστικών υγειονομικών υπηρεσιών και τελικά ενδεχομένως να καταλήξει, να χάσει τη ζωή του πάνω στο κρεβάτι του γιατρού λόγω μιας περιττής νοσηλείας. Πρόκειται λοιπόν για τη σκληρότερη μορφή κακοποίησης, όπου ένα παιδί δεν το βλέπουμε ούτε βρώμικο, ούτε να έχει μελανιές, ούτε παραμελημένο. Είναι μια ευγενής κακοποίηση, όπου το παιδί βρίσκεται στα χέρια ενός γονιού που φαίνεται ότι το αγαπάει, αλλά αυτός ο γονέας θήτης, είτε είναι ο πατέρας, είτε είναι η μητέρα, είτε είναι ένας επιμελητής του παιδιού, τελικά είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Μήπως αυτό το κάνουμε, μήπως αυτό το Μινχάουζεν το έχουμε μεταφράσει αλλιώς και δεν είναι κακοποίηση, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον όπου βλέπουμε το παιδί μας και με το παραμικρό το τρέχουμε κάπου και απαιτούμε να του χορηγηθεί κάτι επειδή πιστεύουμε ότι θα το χάσουμε? Όλοι οι γονείς έχουμε περάσει από αυτό το οποίο περιγράψατε, το οποίο θα το πούμε υποχονδρίαση, θα το πούμε μια σωματοποιητική συμπεριφορά, μια υπερβολή. Μια δική όλοι μας ανασφάλεια να το πούμε. Να το πούμε και έτσι. Όμως αυτό δεν έχει δόλο και δεν έχει την ένταση που έχει το Μινχάουζεν by proxy. Εδώ πέρα έχουμε ένα γονιό ο οποίος εν γνώση του λέει ψέματα, υποκρίνεται για τα υγειονομικά συμπτώματα του παιδιού του. Έχουμε έναν γονιό ο οποίος προκαλεί τα υγειονομικά συμπτώματα του παιδιού του. Για παράδειγμα, μπορεί να δούμε μια μητέρα η οποία παίρνει δικό της αίμα και το βάζει στο αυτί του παιδιού για να επικαλεστεί ότι υπάρχει μια αιμορραγία. Ή παίρνει τα ούρα ενός διαβητικού ανθρώπου και τα βάζει στα ούρα του παιδιού. Ή έχουμε μια μητέρα ή έναν πατέρα ο οποίος με γάστροστομία, με γάστροσκόπιο, βάζει αλάτι μέσα στο παιδί επιχειρώντας το θάνατό του. Αυτά δεν τα κάνει ένας γονιός τυπικός. Σας θυμίζει κάτι αυτό που μου περιγράφετε τώρα, πρόσφατο? Θα σας πω. Σας θυμίζει Πάτρα, ας πούμε? Θα σας πω την αλήθεια, ότι όχι μόνο μου θυμίζει Πελοπόννησο, αλλά και Μακεδονία και Αττική και Θράκη. Είναι ένα σύνδρομο στο οποίο δεν υπάρχει καμία διάγνωση, καμία δικαστική απόφαση η οποία να το πιστοποιεί μέχρι σήμερα στο ελληνικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα ιδιόμορφο διαγνωστικό ασυλικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ασυλία σε αυτό το σύνδρομο. Δεν διαγνώσκεται και δεν καταδικάζεται. Οπότε θα σας πω ότι επιστημονικά εγώ ως κοινωνικός ανθρωπολόγος, όπου έχω αφιερώσει 10 χρόνια από τη ζωή μου, δεν είναι κάτι πρόσφατο, θα σας πω ότι πολύ φοβάμαι ότι μου θυμίζει πολλά πράγματα. Όμως. Περιμένετε λίγο, πριν πείτε το όμως. Είναι υποχονδρίαση όπως μου είπατε ή μπορεί να καταλήγουμε στο σύνδρομο το συγκεκριμένο επειδή ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε και έναν άλλον σκοπό και έτσι δηλητηριάζουμε, τέλος πάντων κακοποιούμε το παιδί μας για να πετύχουμε έναν άλλον σκοπό? Δεν είναι υποχονδρίαση, δεν είναι κάτι μόνο ψυχολογικό, δεν είναι κάτι μόνο ψυχιατρικό. Με μεγάλα πράγματα είναι ένα έγκλημα. Είναι μια μορφή κακοποίησης και είναι η χειρότερη μορφή κακοποίησης. Ο γονιός το παιδί, Ναι, διότι είπαμε ότι στην υποχονδρίαση, στην ιστερία όπως λέγαμε παλαιότερα, ο γονιός δεν έχει δόλο. Και είναι κάτι το οποίο λιγότερο ή περισσότερο μπορεί να το έχουμε περάσει όλοι οι γονείς. Στην υγειονομική κακοποίηση ανηλίκου, όπως το λέμε επιστημονικά, ή αλλιώς Μινχάουζεν by proxy, Μινχάουζεν δι' αντιπροσώπου, υπάρχει δόλος, σχέδιο και αυτό το οποίο. Με τελικό στόχο.
με τελικό στόχο διαρκώς ο γονιός να ικανοποιείται πως ένας ο οποίος είναι εξαρτημένος από ουσίες ψάχνει για την επόμενη δόση του. Εδώ φανταστείτε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που είναι εξαρτημένος από υγειονομικές επεμβάσεις. Όταν τις κάνει στον εαυτό του, ονομάζεται Μινχάουζεν. Όταν τις κάνει στο παιδί του ή στο κατοικίδιό του, έτσι, ονομάζεται Μινχάουζεν by proxy. Διότι δεν υφίσταται μόνο η σχέση γονέα και παιδιού. Μπορεί να έχουμε Μινχάουζεν by internet, να γίνεται αυτό στο διαδίκτυο. Μπορεί να έχουμε περιγενετικό Μινχάουζεν, όταν μια μητέρα κάνει αυτό το κακό στο ίδιο της το έμβριο. Ή να έχουμε Μινχάουζεν ενηλίκων, όταν ένας γιος κακοποιεί τον ίδιο του τον πατέρα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο, πολύ βραχίονες αυτού του συνδρόμου, όπου ο τελικός σκοπός είναι να μπορέσω να κατασυγάσω το υγειονομικό μου πάθος. Και σε αυτή την προσπάθεια το θύμα, το παιδί εν προκειμένου, μπορεί να καταλήξει. Όταν καταλήξει το παιδί, ο γονέας ψάχνει το επόμενο θύμα, το οποίο το βρίσκει είτε με μια επόμενη γένα, είτε με μια επόμενη αναδοχή, είτε με μια επόμενη τεκνοθεσία. Όμως, επειδή έχουμε δει αυτή τη στιγμή το τι σημαίνει να είσαι γονιός θήτης, ας δούμε τι σημαίνει να είσαι και γονιός θύμα. Ενδεχομένως δηλαδή κάποιος ο οποίος κατηγορείται για Μινχάουζεν by proxy να είναι ένας αθώος άνθρωπος που πράγματι να έχει πεθάνει το παιδί του, να έχει καταλήξει από κάποιες άλλες συνθήκες οι οποίες εμάς μας θυμίζουν Μινχάουζεν by proxy. Αναλογιστείτε πόσο σκληρό είναι για έναν γονέα τελικά να φυλακιστεί ως θήτης Μινχάουζεν by proxy. Και στο τέλος, σε μια τριτοβάθμια απόφαση του εφετείου του αερίου πάγου να αθωωθεί, αυτός ο άνθρωπος μετά από τέτοια συκοφαντία, από τέτοια κατάρρευση, πώς μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στην Μεγάλη Βρετανία. Και τελικά πολλές φορές οι γονείς μετά από άδικες κατηγορίες, από άδικες καταδίκες, δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους και είτε αυτοκτονούν άμεσα είτε έμεσα. Καταραίουν. Βοηθήστε μας λίγο. Εμείς ακούμε τον Μινχάουζεν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχουμε ακούσει. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Απλά το ακούμε ως ένα σύνδρομο. Και επειδή δεν μας αφορά, έτσι πιστεύουμε, άρα δεν του δίνουμε σημασία για να μάθουμε τι γίνεται. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι συγκεκριμένο, ώστε πια ακούγοντας τη λέξη αυτή να καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει. Ναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ήδη έχουμε κάνει. Και εγώ και ο καθηγητής με τον οποίο συμπορεύτηκα για πολλά χρόνια ερευνητικά, ο Μάνος ο Σπυριδάκης, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Άρα το επώνυμά σας αυτό έχει έρευνα μέσα, να πούμε. Ναι, δεν είναι κάτι... Έχει έρευνα πεδίου. Έχει μια δεκαετία έρευνα. Ναι. Έχει έρευνα πεδίου. Και δεν σας κρύβω ότι όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε το σύνδρομο ήταν παντελώς άγνωστο. Δεν μπορούσαν να το προφέρουν καν. Σωστά. Και ξαφνικά σηκωθήκαμε ένα πρωί και ήταν στα 1000 όλης της Ελλάδος. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ιδιαίτερα απρόσμενο. Αυτό που θα κάνουμε πάντως πολύ σύντομα είναι μια παρουσίαση την επόμενη Παρασκευή, στο Public 7 η ώρα, στο Public Σερών. Σε αυτή την παρουσίαση τι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε? Θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε καταρχάς τις δικές σας ερωτήσεις, τις οποίες τις περιμένουμε μεγάλη αγωνία. Ωραία. Όλοι οι παρευρισκόμενοι θα ήθελα να σχεδιάσουν τις ερωτήσεις του και να τις συζητήσουμε, διότι είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει ιατρικά στοιχεία, αλλά καταλήγει να έχει γονεϊκά ερεθίσματα. Καλό είναι λοιπόν να ακούσουμε τους γονείς ή τους από γύρω ανθρώπους. Εσείς θα κάνετε ένα πρόλογο για να μας εξηγήσετε παιδιών. Τι είναι αυτό το σύνδρομο. Και εγώ και η Χρυσάνθη Ιακώβου που Μπράβο. Θα συμπαρουσιάσει το βιβλίο ως ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται και από το χώρο της δημοσιογραφίας αλλά και από το χώρο της ποίησης, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε, αν θέλετε, την ποιητική του συνδρόμου, την επιστημονική προσέγγιση, όχι μόνο την ιατροκεντρική αλλά και την κοινωνιολογική. Κυρίως και την ανθρωπολογική πρέπει να καταλάβουμε. Και την ψυχολογική. Ναι. Και επειδή θα βρισκόμαστε στο public, θα είμαστε με ανθρώπους και συμπολίτες μας, όπου άλλοι έχουν ιδιαίτερες γνώσεις, άλλοι έχουν τη μέση γνώση, άλλοι είναι γονείς παιδιών, άλλοι δεν είναι, άλλοι έχουν δει απλώς στην τηλεόραση κάποια ερεθίσματα. Θα προσπαθήσουμε, όπως και το ίδιο το βιβλίο αυτό προσπαθεί, να είμαστε σε ένα πλαίσιο όπου αυτά που θα πούμε όχι μόνο θα είναι κατανοητά, αλλά θα αποτελέσουν και ερεθίσματα σκέψης, συζήτησης και συναισθήματος. Υπάρχει περίπτωση να είμαστε θήτες χωρίς να το ξέρουμε?
Στο Μινχάουζεν by proxy, ο ίδιος ο θήτης έχει επίγνωση του ψεύδους. Α, την έχει, λέτε. Σαφώς γνωρίζει την κακοποίηση την οποία προκαλεί και σαφώς δεν την παραδέχεται. Είναι σαν να πούμε... Όχι, όχι, άλλο να την παραδεχόμαστε. Υπάρχει περίπτωση όμως, δηλαδή, να κακοποιούμε τα παιδιά μας με τον συγκεκριμένο τρόπο χωρίς ουσιαστικά να το κατανοούμε? Όχι. Όχι, λέτε. Είπαμε εσείς, ότι έχει σχέδιο, ναι. Υπάρχει δόλος. Και σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε δεν εντάσσεται στην έννοια του σχεδίου του δόλου, μπορούμε να το εντάξουμε στην ψυχοπαθολογία, αλλά δεν είναι Μινχάουζεν. Και δεν είναι αυτή η οξύτατη κακοποίηση. Είναι πολύ σεβαστό το ερώτημά σας. Γιατί κάθε γονιός, κάθε άνθρωπος που βρίσκεται κοντά σε ανηλίκους, ενδεχομένως όταν εκτίθεται σε τόσες πληροφορίες γύρω από το σύνδρομο, να πει «Μα μήπως το έχω κι εγώ». Η απάντηση είναι ότι... Ναι, αλλά μου είπατε παραδείγματα τα οποία δεν είναι και πολύ εύκολα. Δηλαδή, αίμα δικό μας το αυτί του παιδιού, αλάτι δεν ξέρω εγώ τι. Πρόκληση, προσποίηση συμπτωμάτων, πρόκληση συμπτωμάτων ή ψευδές ιστορικό, το οποίο προϋποθέτει δόλο. Αυτοί οι τρεις τρόποι είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο θήτης του Μινχάουζεν προκειμένου να εξαπατήσει το γιατρό. Και αν πάμε στο ερώτημα... Που το λέτε ο γονιός το παιδί. Κάνει εντύπωση. Δηλαδή, εμείς θα δίναμε τη ζωή μας για το παιδί. Άρα, εμείς έχουμε το θέμα ουσιαστικά και βρήκαμε και ένα θύμα. Ναι, ακριβώς. Διότι ο ίδιος ο γονιός έχει μια πολύ μεγάλη αρετή στο Μινχάουζεν by proxy. Μια πολύ μεγάλη δύναμη. Ότι δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο του παιδιού του. Το αντιλαμβάνεται ως ένα φετιχιστικό αντικείμενο και ενώ το κακοποιεί. Ενώ προκαλεί τις αιμορραγίες του. Ενώ προκαλεί τα κατάγματά του, ενώ ενδεχομένως το ακροκτηριάζει ή κάνει πράξεις ασφυξιολαγνικές, προκαλεί την ασφυξία του παιδιού, δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο, έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχει αυτή τη συναισθηματική διακύμανση. Σωστά. Και παρότι φαίνεται ένας γονιός μέσα στο συναίσθημα και την αγάπη, δεν δονείται, δεν κλονίζεται με τίποτα αυτό το συναίσθημα και αυτό, αυτή η σχέση. Και μπορεί να δικαιολογεί και τις πράξεις του με απόλυτη έτσι... Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν θα μπορούσα να απαντήσω τόσο εύκολα. Όχι. Ας πούμε, μου έρχεται στο νου αυτή τη στιγμή που είναι και στην επικαιρότητα κινηματογραφικά η Φραγκογιαννού, στη Φώνησα του Παπαδιαμάντη, που δικαιολογούσε τις πράξεις της. Ναι. Έτσι έλεγε, εγώ δεν θέλω να ζήσουν τα κοριτσάκια της κόρης μου ή εγγονές μου σε αυτόν τον κόσμο. Στο Μινχάουζεν by proxy, πρωτού δικαιολογήσει. Είναι δεν... Μινχάουζεν αυτό, λέτε? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν είναι Μινχάουζεν, διότι ο Παπαδιαμάντης λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι ψήλωσε και θόλωσε ο νους της. Εκεί πέρα, κατά τη δική μου άποψη, έχουμε μια ψυχική διαταραχή. Δεν έχουμε το έγκλημα με τους όρους του ποινικού που υπάρχει. Δεν είναι κακοποίηση, για να καταλήξουμε στο τέλος. Σαφώς είναι κακοποίηση, αλλά προέρχεται από. Η πηγή είναι ψυχιατρική. Στο Μινχάουζεν δεν έχουμε έναν άνθρωπο που θα τον χαρακτηρίσουμε μέσα σε εισαγωγικά τρελό. Δεν έχουμε μια ψύχωση ή μια κατάθλιψη η οποία οδηγεί στην παιδική κακοποίηση. Έχουμε έναν εγκληματία. Είναι σαν να λέμε ότι αέτοιμο κάποιος... Αέτοιμο εγκληματία. Ακριβώς. Mm. Κάποιος ο οποίος παίρνει τον εφρό ενός παιδιού για να το πουλήσει, είναι τρελός. Όχι, δεν είναι τρελός. Είναι εγκληματίας. Ωστόσο, στο ίδιο το Μινχάουζεν το κίνητρο δεν είναι οικονομικό. Ναι, δεν είναι. Αλλά είναι να απαλύνω εγώ το πάθος μου, ώστε να πάρω την επόμενη υγειονομική μου δόση. Αυτό το πάθος δεν είναι ψυχιατρικό? Αυτό το πάθος είναι ένα πάθος εξάρτησης. Και προτού το χαρακτηρίσουμε ως ψυχιατρικό, σαφώς υπάρχει στα ψυχιατρικά εγχειρίδια. Ήδη από το 2013 μπορούμε να δώσουμε επίσημη διάγνωση. Βέβαια, προβληματιζόμαστε για το αν η διάγνωση πρέπει να μπαίνει στο παιδί ή στον ενήλικα, στο θήτη ή στο θύμα. Αλλά προτού πούμε ότι είναι ψυχιατρικό ή μη, πέφτουμε σε μία παγίδα. Αν το χαρακτηρίσουμε ψυχιατρικό, δίνουμε ένα πολύ μεγάλο ελαφρυντικό, μια πολύ μεγάλη επίοικια στο θήτη. Ακριβώς. Στην Αμερική πώς το λύσαν αυτό το θέμα? Είπανε σε πολλά δικαστήρια, δεν θέλουμε να ακούμε τον όρο Μινχάουζεν by proxy, θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η βλάβη που υπέστη το παιδί. Και χρησιμοποιούν τον όρο... Εκεί ήταν ξεκάθαρο όμως. Ακριβώς. Medical Child Abuse. Χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο που στα ελληνικά τον μεταφράσαμε υγειονομική κακοποίηση ανηλίκου. Διότι έχουμε ένα λάθος μοίρασμα, μια λανθασμένη νομή των υγειονομικών υπηρεσιών. Οπότε ας μην μας απασχολεί αν είναι ψυχιατρική μορφή, ας μας απασχολεί το πώς θα πάρουμε το θύμα, εφόσον είναι εν ζωή, από το θήτη, ώστε να μπορέσουμε να το προστατεύσουμε. Αλλά δεν είναι εύκολο, μου λέτε, να το πάρουμε, γιατί δεν αποδεικνύουμε εύκολα ότι υπάρχει ένα θήτης. Καθόλου εύκολα. Φανταστείτε ότι στην Αμερική υπάρχουν, είναι νόμιμοι σε πολλές πολιτείες η βιντεοσκόπηση των νοσοκομείων, ενώ εδώ δεν είναι νόμιμη. Και αναλογιστείτε ότι τουλάχιστον μέχρι πρότινος
οι εισαγγελικές αρχές ήταν πάρα πολύ φιδωλές στο να αποσπάσουν ένα παιδί από τον ιδιωτικό βίο του πατέρα ή της μητέρας. Ένας εισαγγελέας πάντα είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο να το καλύτερο πάρει ίδρυμα, το παιδί. Δεν είναι μόνο το ίδρυμα, είναι ότι ο εισαγγελέας θα δει ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο, στο οποίο υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δαπάνες αγάπης. Φοράει τα πολύ ωραία του ρούχα. Δεν αποδεικνύεται εύκολα. Πηγαίνει όλη μέρα στους γιατρούς. Αν ακούσετε έναν πατέρα που σας λέει ότι εγώ από το πρωί ως το βράδυ πάω το παιδί μου στους γιατρούς, οι οποίοι δεν είναι καλοί και το πήγα και εδώ και εκεί και στην Αθήνα και τώρα θα πώς πάμε στην Αγγλία και στη Νέα Υόρκη. Ναι. Με αυτόν θα του δώσουμε και χρήματα για να τον βοηθήσουμε. Έχετε δίκιο. Οπότε είναι μια αλλαγή νοοτροπίας η οποία εύχομαι να βοηθήσει το βιβλίο στο να υπάρξει μια ανατροπή αυτή. Πού το βρίσκουμε το βιβλίο σας? Στα βιβλιοπωλεία, είτε θα το βρείτε στην έντυπη μορφή του θα υπάρχει, είτε μπορείτε να το παραγγείλετε. Εκδόσεις Παπαζήσι, να πούμε. Ναι, πολύ μεγάλη τιμή το ότι μπήκα στην παρέα του Παπαζήσι. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι ένας εκδοτικός οίκος με μεγάλη εγκυρότητα επιστημονική. Και δεν σας κρύβω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να διαβαστεί όχι από γιατρούς, αλλά κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται έναν λόγο συναισθηματικό και οικογενειακό και έναν λόγο καθημερινότητας. Και μετά ο στόχος μου είναι να διαβαστεί και από την ιατρική κοινότητα. Οι ανθρωπολόγοι μιλάνε απλά. Πότε δίνουμε ραντεβού λοιπόν, θυμίστε μας. Παρασκευή, 7 η ώρα το απόγευμα. Τούτη την Παρασκευή που μας έρχεται. Ναι. Στις 8 του Δεκέμβρη, στο Public Seron. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το ταξίδι για αυτό το σύνδρομο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, επιστημονικό και βιβλιογραφικό ξεκινάει από μια πόλη που αγαπώ πάρα πολύ, παρότι δεν είμαι Σεραίος και έχω επιλέξει να ζω από τις Σέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και σας ευχόμαστε πραγματικά να μιλήσετε πάμπολες φορές γι' αυτό σας τοπώνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας περιμένω, να είστε καλά.